the record λένε ότι σε δύο χρόνια θα σημαίνει κρίση. Φασίστες του Πασόκ, έσχος! Κύριε Ποτοπάκη, σε ένα γνώριμο μέρος στο τόπο καταγωγής σας, τα τρίτα και με ένα ξεχωριστό συνέδριο για την αναψυχή του νέου χρόνου και τον αθλητικό τουρισμό, τον οποίο βίωσε την Τρικαλινή με μαζεμένες εκδηλώσεις το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι μόνο η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, είναι η ποιότητα της ζωής. Ουσιαστικά, δηλαδή, εκεί στοχεύει και το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, ως το ΦΑΑ, έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Ποιότητα ζωής σημαίνει και η προσπάθεια βελτίωσης της, πολιτικές δηλαδή που στοχεύουν στην βελτίωση ποιότητας ζωής, στοχεύουν στην πρόληψη και προάσπιση της υγείας επί της ουσίας. Άρα, ως Υπουργείο Υγείας και ως Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης, έχουμε μια κοινή συμπόρεση πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Γι' αυτό παρευρίσκομαι στο συνέδριο αυτό. Γι' αυτό στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες και όχι μόνο αυτό. Ζητάμε να πάμε και χέρι-χέρι, γιατί η επιστημονική τεκμηρίωση όλων αυτών των πολιτικών είναι για μας ανάγκη. Και αύριο θα έχουμε και την ανάλυση του ψηφιακού χάρτη, ένα πρωτοποριακό γεγονός. Θα ήθελα και ένα σχόλιο γι' αυτό. Κάνουμε μια εξαιρετική δουλειά στο Υπουργείο Υγείας και στην Ειδική Γραμματεία. Ένα από τα μεγάλα project που ετοιμάζουμε είναι ο αθλητικός ψηφιακός χαρτής. Είναι μια πλήρη καταγραφή όλων των εν δυνάμει αθλητικών χώρων, γιατί προσπαθούμε να περάσουμε μια νέα φιλοσοφία, να έχουμε μια νέα κατεύθυνση για το τι είναι αθλητική εγκατάσταση και τι είναι αθλητικός χώρος. Και θεωρούμε ότι αθλητικός χώρος είναι κάθε ελεύθερος χώρος, όπου μπορεί ο κάθε πολίτης οργανωμένα, με συστηματική καθοδήγηση, να βρει μια δραστηριότητα από την οποία θα αποκομίσει, με τη συμμετοχή θα αποκομίσει σημαντικά ωφέλη για την υγεία του, για την ψυχική του υγεία. Και θα αναδείξει, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο σιγά σιγά μπαίνει και θέλουμε να το βάλουμε με μεγάλη ένταση, θα αναδείξει και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε τόπου. Ο κάθε ανοιχτός χώρος, εδώ στα Τρίκαλα έχουμε πάρα πολύ ωραία ύπαιθρο, όλα τα βουνά γύρω λοιπόν, μέσα από μονοπάτια πεζοπορίας, θεραπευτική υπασία, mountain bike, μια σειρά από δραστηριότητες, προσανατολισμοί και πολλά άλλα. Το Πανεπιστήμιο εδώ πέρα κάνει εξαιρετική δουλειά. Με τη στήριξη της πολιτείας λοιπόν θα μπορεί να είναι τόπος προορισμού, άρα μια μεγάλη ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Λοιπόν, το τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής και Ελεύθερου Χρόνου και Αθλητικού Τουρισμού είναι ένα συνέδριο το οποίο δημιουργεί μια προστιθέμενη αξία εδώ στην περιφέρεια Θεσσαλίας και ειδικότερα εδώ στα Τρίκαλα. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εμείς δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον αθλητικό τουρισμό. Το είδατε μέχρι σήμερα στις διοργανώσεις τις οποίες κάναμε, τόσο με το Motor Cross, το Παγκόσμιο Τάθνα Motor Cross στην Καλαμπάκα, τον ημιμαραθώνιο, τις αθλητικές διοργανώσεις εδώ στα Τρίκαλα του ΣΕΓΑΣ, του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος του ΣΕΓΑΣ, των αθλητικών διοργανώσεων του βόλεϊ, του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βόλεϊ, αλλά ταυτόχρονα εμείς δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Γι' αυτό να ξέρετε ότι άμεσα ξεκινάει η διαδικασία της ανέγερσης εδώ του κτίριου του ΔΕΦΑ. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 7,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι ξεκινάει σύντομα, όπως επίσης μπορεί και πρέπει το ΤΕΦΑ να πάρει μέσω του διαγωνισμού που έχει κάνει όργανα αξίας 85.000 ευρώ μέσα από το ΕΣΠΑ από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Είναι ένας διαγωνισμός που τρέχει και ένας πιστεύω ότι πρόκειται να κατοχυρωθεί. Εμείς θέλουμε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην υφιστάμενη δομή. Έχουμε συμφωνήσει με την ηγεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ότι πρέπει να υπάρχει υφιστάμενη δομή και ενδυναμώνουμε το δομή έτσι όπως είναι. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους εκείνους οι οποίοι σήμερα διοργανώνουν αυτό το Πανελλήνιο Συνέδριο, το οποίο θα έχει και αποτελέσματα εδώ στη Θεσσαλία και στα Τρίκαλα. Και γίνεται πάντα αυτό το συνέδριο κάτω από το πρίσμα και μιας δύσκολης χρονικής συγκυρίας. Καταλαβαίνουμε, υπάρχει αγανάκτηση, υπάρχει θυμός και αυτά είναι δίκαιη αγανάκτηση και του κόσμου, διότι αυτή τη στιγμή αλλάζουν οι σταθερές της ζωής τους. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι
ότι βρισκόμαστε στην κόψη του ξηραφιού ως χώρα. Εμείς όμως δεν μπορούμε να παρατήσουμε ούτε να παραδοθούμε σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Γι' αυτό και κάνουμε προσπάθειες ώστε να ορθώσουμε αναχώματα τα οποία να σταματήσουν και να δημιουργήσουμε και προοπτικές ανάκαμψης.